Το κλαδικό συνδικάτο φαρμάκου πήρε απόφαση να συμμετάσχει το Σάββατο 29 Γενάρη σε 10.30 ώρα στη μεγάλη πορεία που διοργανώνει η Δημοτική Αρχή της Πάτρας μαζί με τα εργατικά σωματεία της περιοχής. Να διατρανώσουμε και εμείς οι εργαζόμενοι στην Αθήνα αλλά και από το κλαδικό συνδικάτο φαρμάκου τις φωνές μας για την απαράδεκτη κατάσταση που βιώνουμε αυτές τις μέρες με τον αναμενόμενο χιονιά που προκάλεσε τόσα προβλήματα σε εργαζόμενους, να διατρανώσουμε και να ενώσουμε τις φωνές μας για την πολιτική που εξασκεί η κυβέρνηση απέναντι στα δικαιώματά μας, που δείχνει με το ξεκάθαρο τρόπο σήμερα ότι προτεραιότητά τους είναι η ενίσχυση των μονοπωλιακών ομίλων, των επιχειρήσεων, παρά οι ανάγκες και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Τα παραδείγματα πάρα πολλά. Όχι μόνο στην Αττική Οδό που εγκλωβίστηκαν χιλιάδες εργαζόμενοι. Τα σπίτια που έμειναν χωρίς ρεύμα. Οι ανάγκες για την αντιμετώπιση της πανδημίας έδειξαν με το πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για τις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού μας. Ενδιαφέρονται πρώτα απ' όλα για τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Και είναι ένα τρανό παράδειγμα στις τελευταίες μέρες, όταν προκήρυξε η κυβέρνηση τις αργίες, τις ασφαλιστικές εισφορές, να τις καλύψει το ίδιο το κράτος, δηλαδή με χρήματα δικά μας. Και στο κλάδο του φαρμάκου είχαμε ανάλογες περιπτώσεις, όπου εργοδότες αρνήθηκαν να διώξουν τον κόσμο μπροστά στην επιδείνωση του καιρού, και ύστερα από παρέμβαση του κλαδικού συνδικάτου και της Ομοσπονδίας μας, έγινε κατατροφό, έστω έγκαιρα σε πολλές περιπτώσεις, να φύγουν οι εργαζόμενοι και να αποχωρήσουν ασφαλείς από τους χώρους δουλειάς. Το Σάββατο, οι εργαζόμενοι του κλάδου θα δώσουν βροντερόν παρόν, θα ενώσουν τις φωνές τους μαζί με τους εργαζόμενους Πάτρας και όλης της χώρας, για να δείξουμε ότι πραγματικά οι εργαζόμενοι έχουν τη δύναμη να ανατρέψουν αυτή την πολιτική. Έχουν τη δύναμη να επιβάλλουν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα. Είτε αφορά τις φυσικές καταστροφές, είτε αφορά τα δικαιώματά μας στους χώρους δουλειάς, την υπογραφή κλαδικής σύμβασης. Και θέλουμε με αυτή τη μεγάλη πορεία που θα γίνει το Σάββατο να δείξουμε ότι έχουμε τη δύναμη και μπορούμε να καταφέρουμε και να επιβάλλουμε το δίκαιό μας.